Μην ξαναπάμε τώρα στην ίδια ιστορία πώς πήγα στο προξενείο. Μας είπατε γιατί πήγα στο προξενείο, διότι οι άλλοι σας κλείσαν τις πόρτες. Γι' αυτό πήγα στο προξενείο. Είναι πάρα πολύ απλό. Στην πατρίδα του Ορφέα, απλώς να το πούμε γι' αυτό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θέλω να περάσω κατευθείαν στο επόμενο θέμα που δυστυχώς είναι και λίγο αργά. Όπως έλεγα λίγο πριν, πριν από 4 μέρες, έφτασαν στα χέρια μου μετά από πολλές προσπάθειες κάποια έγγραφα πάρα πολύ σημαντικά. Αποχαρακτηρισμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών και από το Υπουργείο Άμυνας και από τη CIA στην Αμερική, ότι μπορούν να βγουν στη δημοσιότητα, έχουν σβήσει όμως ορισμένα κομμάτια που δεν πρέπει να ακουστούν. Είναι έγγραφα από μια ιστορική επικοινωνία διπλωματική μεταξύ Αμερικάνικης Πρεσβείας των Αθηνών και Υπουργείου Εξωτερικών της Αμερικής στην Ουάσιγκτον. Ενημερώνει η Αμερικάνικη Πρεσβεία το τι συμβαίνει στην Ελλάδα στους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί ενημερώνουν συνεχεία τους Τούρκους. Θα το δούμε και αυτό. Υπάρχουν εκεί πέρα συμφωνίες. Με Έλληνες πολιτικούς, τις οποίες δεν ξέραμε, θα μάθουμε σήμερα το βράδυ, και θα αρχίσω να σας παρουσιάζω τα έγγραφα αυτά. Πριν όμως σας παρουσιάσω τα έγγραφα αυτά, θέλω να δώσω μια απάντηση στον Λάκη Δελαζόπουλο, που την οφείλω. Καταρχήν, σαν δημοσιογράφος. Ο κ. Δελαζόπουλος, πολύ σωστά, ξεκινώντας από την απόφαση του σημερινού Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Χρυσοχοίδη, ότι πρέπει επιτέλους οι αστυνομικοί που προστατεύουν κάποια πρόσωπα που δεν χρειάζονται τα πρόσωπα αυτά προστασία να φύγουν από τα πρόσωπα αυτά και να γυρίσουν στο τμήμα, στους δρόμους, στην προστασία του πολίτη. Άρα λοιπόν να αφαιρεθούν από τους διάφορους VIP που έχουν τέτοιους αστυνομικούς σαν συνοδεία ή σαν μερικές φορές Φιλιππινέζες. Είπε το εξής. Υπάρχουν πολλοί δημοσιογράφοι που έχουν τέτοια πρόσωπα, τέτοιους αστυνομικούς. Αλλά κανείς δημοσιογράφος δεν τολμάει να βγει και να πει ποιοι είναι. Ξεκινάμε από την ίδια βάση με τον Λάκη Δελαζόπουλο. Βεβαίως συμφωνώ απόλυτα να επικροτήσουμε την απόφαση Χρυσοχοίδη. Να φύγουν αστυνομικοί από ορισμένους δημοσιογράφους που δεν χρειάζονται προστασία. Είμαι από αυτούς που ποτέ δεν είχαν προστασία αστυνομική. Μπορεί να έκανα μια δημοσιογραφία μαχητική, να είχα προβλήματα, αλλά δεν ήθελα να έχω από πίσω έναν άνθρωπο που με προστατεύει, αλλά και παράλληλα με παρακολουθεί στη ζωή μου. Είπα λοιπόν στον Δελαζόπουλο ότι εγώ έχω μια κατάσταση προσώπων, δημοσιογράφων, βιομηχάνων, VIPs κλπ. Που προστατεύονται από κάποιους αστυνομικούς χωρίς να χρειάζεται. Εγώ δεν μπορώ να βγάλω αυτή την κατάσταση, διότι αγγίζει τα προσωπικά δεδομένα και μου τα απαγορεύει το νομικό τμήμα του σταθμού. Εάν εσύ μπορεί να τη βγάλει, στη στέλνω. Βγάλτε με εσύ. Απλό είναι. Εγώ δηλώνω αδυναμία. Δεν μπορώ να τη βγάλω. Την έχω. Εσύ λοιπόν που λες ότι εμείς είμαστε κότες οι δημοσιογράφοι και δεν τολμάμε να βγάλουμε τη λίστα, εγώ δεν είμαι κότα και δεν θέλω να με λέει κανείς κότα. Τη λίστα την έχω. Να τη. Ζήτησέ μου τη. Πάρ' την. Βγάλ' την. Περνάνε μια εβδομάδα 10 μέρες. Προχθές. Μας παίρνει η γραμματέα στο τηλέφωνο, λέει τη λίστα. Σε 5 λεφτά την έχουν. Βγαίνει σήμερα στην εκπομπή και λέει αυτά, ακούστε τον. Και δεν το ξεχάσω, κύριε Χαρδαβέλα μου, την παρέλαβε τη λίστα που μου έστειλε με τους δημοσιογράφους. Θα πω όμως στον κύριο Λαζόπουλο το εξής. Εδώ πέρα έχω τη λίστα των δημοσιογράφων που τους φτιάχνω. Την παρέλαβα, κάπου εδώ την έχω, δεν ξέρω που την έχω. Ωραία, τα ονόματα είναι εδώ. Αν μου επιτρέπεις, ναι, τα ονόματα δεν είναι εκεί. Αν μου επιτρέπεις, 3.500 αστυνομικοί είναι αυτοί που λείπουν. Και φυλάνε πολιτικούς και επώνυμα πρόσωπα και επιχειρήσεις. 3.500. Και είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης ότι πιστέψαν 600 ήδη. Που 600 αστυνομικοί είναι 20 αστυνομικά τμήματα σε αυτή την κατάσταση της χώρας. Και η λίστα αυτή είναι 169 άτομα. Δεν τους μέτρησες. Λιγότερο και από τους 600 που επέστρεψαν. Ένας έμπειρος δημοσιογράφος σαν και σένα, όταν λέει έχω όλη τη λίστα, εννοεί έχω όλη τη λίστα. Σου λείπουν περίπου 3.330 άτομα. Συμπλήρωσέ τα, στείλτα μου και θα τα πω. Αλλά όχι 160. Για να κάνουμε τις δουλειές μας καλά δηλαδή. Γιατί εγώ δεν έχω πρόβλημα κανένα. Επειδή λοιπόν εγώ πιστεύω ότι ο κ. Λαζόπουλος πραγματικά δεν έχει πρόβλημα και ότι είναι θαραλέος και θα βγάλει τη λίστα, εγώ θα του στείλω λοιπόν την ερχόμενη εβδομάδα και την υπόλοιπη λίστα. Απλά του λέω το εξής. Δεν ξέρει ο κ. Λαζόπουλος ότι σε αυτούς τους 3.000 τόσους αστυνομικούς περιλαμβάνονται όλοι αυτοί που προστατεύουν βουλευτές, υπουργούς, πρωθυπουργούς, πρώην πρωθυπουργούς, αρχηγούς κομμάτων, πολιτικά πρόσωπα. Αυτούς θέλει. Εγώ του στείλα μια λίστα με ονόματα δημοσιογράφων, ενός ποδοσφαιριστή που τον προστάτευε η αστυνομία. Δεν ξέρω γιατί τον προστάτευε η αστυνομία.
Ακόμη και αυτόν που ήταν στη Ζήμη, πώς λέγονταν που τον κυνηγάνε στη Γερμανία. Χριστοφοράκος. Ο Χριστοφοράκος είχε προστασία αστυνομικών. Βιομήχανοι που μπορούν να αγοράσουν τη μισή αστυνομία να έχουν για προστασία. Ο καθένας έχει 10-15 αστυνομικούς. Εγώ αυτά του λέω του κ. Λαζόπουλου. Εάν θέλει όμως και τα υπόλοιπα, να του τα στείλω, αλλά αυτά είναι πολύ εύκολα να τα βρει. Είναι γνωστό ότι πόσοι εκεί προστατεύουν βουλευτές. Οι βουλευτές τουλάχιστον δικαιούνται η επαρχία δύο αστυνομικούς ή Αθηνών ένα, αλλά άμα βάλουμε υπουργούς και αυτά, λένε γύρω στους 600 αστυνομικούς σε βουλευτές. Θα συνεχίσω το θέμα αυτό για λίγο για να τελειώνουμε. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Λοιπόν, για να κλείσουμε το θέμα Λαζόπουλου και την απάντηση που πρέπει να του δώσω, διότι μάλιστα καθόλου μέσα από την τηλεόραση να δίνονται απαντήσεις. Δεν είμαι από αυτούς που δημιουργούν ζητήματα για να γίνεται θόρυβος και να έχουμε και τηλεθεάσεις. Δεν το έχω κάνει άλλες φορές. Αλλά επειδή αναφέρθηκε προσωπικά σε μένα, ναι, λέω το εξής στον κύριο Λαζόπουλο. Ξεκινάμε την ίδια βάση. Συμφωνούμε ότι πρέπει να αφαιρεθούν αστυνομικοί και από δημοσιογράφους και από καλλιτέχνες και από βιομήχανους κλπ. Κλπ. Το θέμα όμως δεν είναι να αποδείξουμε ποιος είναι πιο μάγκας από τους δύο. Ποιος είναι ο παλικάρας από τους δύο. Εγώ δηλώνω ότι δεν είμαι παλικάρας, με την έννοια ότι δεν μπορώ να δημοσιεύσω αυτή τη λίστα που έχω. Αυτή έστω. Των 165 ονομάτων. Δεν μπορώ να τη δημοσιεύσω, διότι με κυνηγάνε και θα με βάλουν μέσα, διότι υπάρχει το προσωπικό δεδομένο το ζήτημα. Ο κ. Λαζόπουλος, λοιπόν, ο οποίος είπε ότι εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, τα βγάζω. Ας βγάλει αυτά που του δώσα σε πρώτη φάση. Θα φροντίσω να πάρει και την άλλη λίστα με τα πολλά ονόματα, αλλά εκείνα δεν έχουν ενδιαφέρον, διότι είναι βουλευτές, υπουργοί, πρωθυπουργοί, πρώην πρωθυπουργοί κλπ. Αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά. Ότι προστατεύονται αυτοί οι άνθρωποι. Εδώ πέρα στο φάληρο που μένω εγώ, σε δύο σπίτια παρακάτω, είναι και ο Σκηνοφώτης, ο πρώην υπουργός δημόσιας τάξης. Του έχουν βάλει τον άνθρωπο πέντε φορές γκαζάκια και μπόμπες. Να μην έχει δύο-τρεις αστυνομικά να του φυλάνε. Αυτή λοιπόν τη λίστα, αν τη θέλει και αυτή, να τη βρούμε, να τη στείλουμε. Υπάρχει και στη Βουλή, νομίζω. Το ενδιαφέρον έχει αυτή η λίστα που έστειλα εγώ. Εκεί πέρα μέσα που υπάρχουν τα ονόματα των δημοσιογράφων, των καλλιτεχνών, ποδοσφαιριστή, βιομηχάνων, celebrities διάφορων, από αυτούς που λέμε η υψηλή κοινωνία της Αθήνας πάει στη Μύκονο, και ο καθένας έχει πέντε αστυνομικούς από πίσω του για να πηγαίνει στο Μέγαρο Μουσικής και να κάνει το εφέ του που λένε. Ας τη δημοσιεύσει λοιπόν αυτή η λίστα ο κ. Λαζόπουλος, να ξεκινήσουμε από κάπου και θα έρθει και η άλλη. Πάντως είναι απαράδεκτο που είναι προσωπικά δεδομένα αυτά και θέλω να το πω και από την εκπομπή, το έχω πει και στο κοινοβούλιο αυτό, είναι απαράδεκτο η ευρεία ερμηνεία των προσωπικών δεδομένων που γίνεται από την αρχή προκειμένου να προστατεύσει αυτά τα άτομα. Δεν υπάρχει κανένα προσωπικό δεδομένο αν πούμε ότι ο Θάνος Πλεύρης έχει έναν αστυνομικό. Έλεος πια. Λοιπόν κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε το μεγάλο μας άλλο θέμα. Υπογνωρισμένα έγγραφα, τα οποία είναι επίσημα. Τα οποία είναι, τα βρήκαμε από την Αμερική, όπως σας είπαμε, είναι μια αλληλογραφία μέσα από απόρριτα έγγραφα της Αμερικάνικης Προεδρίας των Αθηνών με το State Department. Σε εποχές κρίσιμες για την Ελλάδα. Εποχές που άλλαζαν οι κυβερνήσεις, εποχή των ημείων πριν και μετά τα ίμια, εποχές που ήταν μέχρι πρόσφατα. Ας ξεκινήσουμε να βλέπουμε μερικά πράγματα. Δεν θα λύσουμε σήμερα από ό,τι βλέπω. Θα έχουμε συνέχεια αυτής της ιστορίας. Μιλάω για τα έγγραφα αυτά που θα δείτε. Γιατί είναι πάρα πολλά. Να ξεκινήσουμε από αυτά που προλάβαμε σε τρεις μέρες να δούμε και να τα μεταφράσουμε και να σας παρουσιάσουμε. Ξεκινάω από ένα δεδομένο, έναν εκβιασμό που έγινε με το αεροδρόμιο Ελληνικού. Θα θυμόσαστε ότι η Αμερική κάποιες φορές είχε βγάλει ότι το αεροδρόμιο Ελληνικού είναι ακατάλληλο για να ταξιδέψουν οι Αμερικανοί, ότι κινδυνεύουν από τρομοκράτες κλπ. Κλπ. Δείτε τι έγινε με αυτήν την ιστορία μέσα από ένα έγγραφο πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο εκβιασμός των Αμερικανών με το αεροδρόμιο Αθηνών. Το έγγραφο αυτό που στάλθηκε από την Αμερικανική Πρεσβεία των Αθηνών προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Αμερικής εκδόθηκε δύο μέρες πριν την επίσημη επίσκεψη Σιμίτη στην Αμερική. 27 Μαρτίου 1996, ώρα 17:20. Από Αμερικανική Πρεσβεία Αθήνας προς Υπουργό Εξωτερικών Αμερικής, Washington DC. Κοινοποίηση, Αμερικανική Πρεσβεία Άγκυρας, Αμερικανική Πρεσβεία Λευκωσίας. Αμερικανική στόχη. Επιθυμούμε να λάβουμε τη δέσμευση του Σιμίτη κατά τη συνάντηση που θα γίνει για μια διαδικασία επίλυσης διαφορών με την Τουρκία. Η δημιουργία μιας διαδικασίας ικανής να εκτονώσει ή μυστικά να οδηγήσει στην αποφυγή πιθανής σύγκρουσης για τα ίμια θα καθιστούσε τη συνάντηση αυτή επιτυχή
με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Θα επιδιώρθωνε την ζημιά που προκλήθηκε από την έκδοση δημόσιας ανακοίνωσης από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπλοείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στις 21 Μαρτίου ότι ο αερολιμένας Αθηνών δεν τηρεί τις συνθήκες ασφάλειας. Οι πρακτικές ασφάλειας του αερολιμένα Αθηνών Ελλάδος υπήρξαν αναποτελεσματικές για χρόνια. Πρόσφατες επιθεωρήσεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αεροπλοείας για το αεροδρόμιο Αθήνας οδήγησαν σε μια επίσημη δημόσια ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπλοείας των Ηνωμένων Πολιτειών για το θέμα αυτό. Η δημόσια αντίληψη είναι ότι εμείς κάναμε αυτό ώστε να πιέσουμε την Ελλάδα να γίνει πιο διαλλακτική στη σχέση της με την Τουρκία. Ορισμένες αεροπορικές εταιρείες αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις του Υπουργείου Μεταφορών μας. Τώρα, ο Έλληνας Υπουργός Μεταφορών συμφώνησε να συνεργαστεί με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπλοείας και πιστεύουμε ότι το τεχνικό πρόβλημα θα λυθεί σε διάστημα 6 έως 8 εβδομάδων.